Η βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι συγκλονιστική. Εδώ και ένα μήνα καταγράφουμε τις εξελίξεις, δύο εβδομάδες για να είμαι συγκεκριμένος. 40 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν σταλεί με την υπογραφή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει βέβαια. 40 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, 3 φορτηγά, κινητή μονάδα υγείας και διασωστικό όχημα. Τι έχουν σταλεί, τι περιέχει αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια? Τρόφιμα μακράς διαρκείας, εμφιαλωμένα νερά, είδη πρώτης ανάγκης, αντισηπτικά και ηλεκτρικές γεννήτριες. Και θέλω να πάμε στον δόκτωρο Αντώνη Αυγερινό, πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ και εγώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση και φιλοξενία. Για ακόμα μία φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είστε επικεφαλής, κάνει το καθήκον του στο πλευρό των πληγέντων της Ουκρανίας, των αμάχων και όλων αυτών των ανθρώπων, εκατομμυρίων που βιώνουν τη φρίκη του πολέμου. Όπως πολύ ωραία προείπατε κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η μεγαλύτερη δυστυχώς προσφυγική κρίση του αιώνα μας και εξελίσσεται και στη μεγαλύτερη δυστυχώς ανθρωπιστική κρίση και δεν ξέρουμε ακόμα πότε και πόσο γρήγορα βεβαίως θα τελειώσει. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βεβαίως, και σας ευχαριστώ που το τονίσατε, από την πρώτη στιγμή της έναρξης των εχθροπραξιών όφιλε και είχε τα ανάλογα αντανακλαστικά για να επιχειρήσει αμέσως προς βοήθεια των Ουκρανών, είτε εκτοπιζόμενων είτε εκτοπιστέντων, διότι όπως είπατε εκατομμύρια δεν είναι μόνο εκτός Ουκρανίας, αλλά εκατομμύρια είναι και εκτοπιστέντες μέσα στην Ουκρανία, από μία πόλη σε μία άλλη πόλη, από ένα χωριό σε άλλο χωριό. Ο Ελληνικός λοιπόν Ερυθρός Σταυρός έκανε αμέσως έκκληση για βοήθεια και οι συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν, θα έλεγα, με περισσή αγάπη, αλτρουισμό, αλληλεγγύη και επέδειξαν μία μοναδική κοινωνική συνοχή που αποδεικνύει ότι ο Έλληνας διαθέτει όλα εκείνα τα αντανακλαστικά που χρειάζονται και απαιτούνται σε μια τέτοια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Συλλέξαμε περίπου 500.000 ευρώ. Ήδη τα μισά έχουν δοθεί στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό και εντός των ημερών θα αποσταλούν και τα υπόλοιπα. Στείλαμε 2 φορές ανθρωπιστική βοήθεια και θέλω να τονίσω ότι η υπεροχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως βεβαίως και όλων των άλλων εθνικών συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού, είναι ότι ό,τι συλλέγει το παραδίδει με απόλυτη ασφάλεια εκεί που πρέπει να το παραδώσει, αποθηκεύεται με ασφάλεια και βεβαίως χορηγείται μέχρι του τελευταίου τεμαχίου για να ανακουφίσει αυτούς τους. Το μεγάλο στίχημα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν συνυπολογίσουμε και το έκριθμο κλίμα ευρύτερα στην περιοχή και στις χώρες περιμετρικά της Ουκρανίας, είναι αυτή η αποστολή να φτάσει στην Ουκρανία, να φτάσει στα σύνορα. Ακριβώς. Κάτι το οποίο βέβαια το όνομα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Ερυθρού Σταυρού, το διασφαλίζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπήκαμε κύριε Παναγιωτόπουλε 200 χιλιόμετρα μέσα στην Ουκρανία. Μπήκαν δηλαδή οι εξαίρετοι οι οδηγοί και οι εθελοντές μας 200 χιλιόμετρα μέσα στην Ουκρανία και παρέδωσαν όλα τα υλικά με ασφάλεια, αποθηκεύθηκαν στις τεράστιες αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού που ειλικρινά τις θαυμάσαμε με την ωραία οργάνωση και με την τέλεια παρακολούθηση των υλικών που έχουν. Τσερνίφσκι είναι η περιοχή, όπως είπα, 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας. Η κινητή μας όμως μονάδα παραμένει στα σύνορα, είναι στην πόλη Σιρέτ και ειλικρινά προσφέρει καθημερινά τεράστια ανακούφιση. Πάρα πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν από την Ουκρανία και είναι ταλαιπωρημένοι από ώρες, πολλής θα έλεγα μεγάλης ταλαιπωρίας, μάλιστα, δέχονται την βοήθειά μας γιατί έχουν εκδορές, έχουν κάποια πρόχειρα, ευτυχώς ελαφρά κατάγματα, έχουν βεβαίως και μερικοί από αυτούς επίσης ελαφρά κρυοπαγήματα και υποθερμίες και αναπνιστικά πλοβρήματα. Κύριε Αυγερινέ, συγκινητική βέβαια η προσφορά. Γνωρίζω
ότι έχετε έρθει σε επαφή με εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στην Ουκρανία. Τι σας λένε για τη φρίκη του πολέμου, ποιες φράσεις χρησιμοποιούν? Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, και θέλω να το τονίσω, βρίσκεται στην Ουκρανία με μεγάλη δύναμη 600 ανθρώπων από το 2014, διότι από τότε ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες κατά το μάλλον ήττων. Εκεί λοιπόν είναι οι άνθρωποι που ζουν τη φρικαλαιότητα, ειδικά στη Μαριούπολη, ειδικά στη Μαριούπολη όπου είναι εγκλωβισμένος και ο υπεύθυνος της μεγάλης αυτής Επιτροπής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο Σάσα Βόλκοφ, ομολογεί ότι η κατάσταση δεν γίνεται να γίνει χειρότερη. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν επικοινωνίες και το χειρότερο, δεν υπάρχουν ασφαλείς διαβάσεις εξόδου. Οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν και ως εκ τούτου η μεν βοήθεια που έχει πάει κατά τόνους παραμένει έξω από τη Μαριούπολη, οι εθελοντές και αυτοί παραμένουν έξω από τη Μαριούπολη, ναι. Ο κόσμος όμως πεθαίνει. Και παραμένει μέσα και δεν μπορεί να φύγει. Ο αριθμός των μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχει κατευθυνθεί προς Ουκρανία ποιος είναι? Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε 15 άτομα, ναι. Δεν αναγκαίουν περισσότεροι. Θα στείλουμε περισσότερο κόσμο όταν με το καλό τελειώσουν οι εχθροπραξίες και όταν θα έχουμε την ασφάλεια ότι δεν θα κινδυνεύσουν οι άνθρωποι μας. Διότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει σεβασμός στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, δεν υπάρχει σεβασμός στα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως δεν υπάρχει σεβασμός στις αρχές του πολέμου. Δεν υπάρχει τίποτα που να τηρείται στην Ουκρανία. Και άμαχοι κατά χιλιάδες παραμένουν άταφοι κάτω από τα ερείπια στους δρόμους. Ήδη το έδαφος, να τονίσω κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι είναι πρόσφορο για ανάπτυξη μολυσματικών ασθενειών και δεν ξέρουμε αυτό που θα οδηγήσει. Πέραν, όπως είπα, κρύο παγημάτων, υποθερμιών, ναι. Και βεβαίως μεγάλων προβλημάτων ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Έχουμε δεχτεί κάποια μηνύματα πώς μπορούν να βοηθήσουν κριτικοί Ηρακλειώτες, κριτικοί για τους 4 νομούς, 4 περιφερειακές ενότητες, το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πού πρέπει να απευθυνθούν, ερώτημα πρώτο και δεύτερο, μέχρι η επόμενη φάση της βοήθειας που θα σταλεί στην Ουκρανία. Εκπνέει πότε? Ωραία. Ήθελα καταρχάς να τονίσω, να ευχαριστήσω συγκινητικότατη η ανταπόκριση από όλη την Κρήτη, από όλους τους νομούς και ήθελα αυτό να το τονίσω. Όσοι όμως επιθυμούν περαιτέρω βοήθεια, η βοήθεια αυτή από εμάς θα συνεχίζεται. Ήδη την επόμενη εβδομάδα θα ξαναστείλουμε πάλι νέα φορτηγά με τουλάχιστον άλλους 40 τόνους ανθρωπιστικό υλικό και θα συνεχίσουμε όσο οι αποθήκες μας έχουν ανθρωπιστικό υλικό. Μάλιστα. Και όχι μόνο, γιατί στέλνουμε και ιατροφαρμακευτικό. Όπως ακούσατε, μέχρι και γεννήτριες στείλαμε, γιατί έχουν προβλήματα παντού ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, παροχής φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν όσοι θέλουν μπορούν να απευθύνονται στο 210-36-46-005 και στο 210-36-09-825 ώστε να παίρνουν πληροφόρηση είτε για αποστολή οικονομικής βοήθειας. Μάλιστα. Είτε για αποστολή τροφίμων μακράς διάρκειας. Κύριε Αυγερινέ, να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι στον επόμενο απολογισμό των δράσεων. Θερμά. Να είστε καλά.